έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί σε μια αμυντική ένωση? Από τις απαρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος υπάρχει μια συζήτηση για το αν και πώς η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει κάποια αποτρεπτική αμυντική ικανότητα. Η συζήτηση αυτή βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν είχε ιδιαίτερη δυναμική πέραν κάποιων μικρών διακυβερνητικών σχημάτων συνεργασίας. Η Ευρώπη ήταν μια οικονομική συνεργασία, ήταν ένα οικονομικό project το οποίο σιγά σιγά άρχισε να αποκτάει πολιτικές διαστάσεις όσο περνούσαν οι δεκαετίες. Την τελευταία δεκαετία όμως οι προκλήσεις ασφάλειας έχουν πολλαπλασιαστεί. Και το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και με την απέτηση Ευρωπαίων πολιτών. Αν δει κάποιος τα ευρωβαρόμετρα των τελευταίων ετών, δείχνει μια όλο ένα και μεγαλύτερη θετική γνώμη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την αμυντική, στενότερη αμυντική συνεργασία. Έχουμε κάνει βήματα πρώτα. Από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά, βλέπουμε ότι έχουμε και αναφορές μέσα στο κείμενο της συνθήκης, αλλά και πολιτικές πρωτοβουλίες που δείχνουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είμαστε κοντά σε έναν Ευρωστρατό? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διαβούμε. Μην ξεχνάμε ότι η ασφάλεια, η άμυνα, είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη στοιχεία που διακρίνουν ένα κράτος και την κρατική του ανεξαρτησία, την κρατική του κυριαρχία. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο για ένα κράτος να υπερβεί αυτήν την θεώρηση της ασφάλειας ως ένα ζήτημα αμυγός εθνικής υπόθεσης και να μεταβιβάσει τις εξουσίες σε ένα ιονί υπερεθνικό, σαν να λέμε ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης. Ήταν ένα τεράστιο άλμα, το οποίο ακόμα δεν είμαστε εκεί, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Οι προκλήσεις τρέχουν. Δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας πολύ κοντά και ήδη πλησιάζει τα 2 χρόνια, από την άλλη μεριά έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα, την ανάφλεξη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που επίσης εγείρει τεράστια ζητήματα ασφάλειας. Πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ολοένα και στενότερη αμυντική συνεργασία. Στενότερη αμυντική συνεργασία είτε εντός του πλαισίου των συνθήκων, μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλυφθεί. Θυμίζω για παράδειγμα ότι έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας που χρηματοδοτεί έρευνα και τεχνολογία πάνω σε αμυντικά ζητήματα, με την προοπτική πιθανώς κάποιων κοινών ευρωπαϊκών εξοπλιστικών projects, προγραμμάτων. Από την άλλη μεριά έχουμε τη μόνιμη αρθρωμένη συνεργασία, σχήματα συνεργασίας όπου χώρες οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν στενότερα σε κάποια συγκεκριμένα projects μπορούν να το κάνουν, έχουν την άδεια των υπολείπων κατά κάποιο τρόπο να προχωρήσουν. Και όλα αυτά είναι μέσα στο ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα. Προβλέπονται, με άλλα λόγια, από την συνθήκη της Λισαβόνας. Συμπληρωματικά με αυτό το βραχίωνα της ευρωπαϊκής, ας το πούμε έτσι, στενότερης αμυντικής συνεργασίας, έχουμε και το διμερές επίπεδο συνεργασίας. Χώρες, χαρακτηριστικό παράδειγμα το μνημόνιο συνεργασίας ή η συνθήκη καλύτερα μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, υπογράφουν πλαίσια συνεργασίας, στενής αμυντικής συνεργασίας. Αυτό το πλέξιμο, αυτό το πλέγμα που δημιουργείται στενότερων σχέσεων είναι αυτό το οποίο αποτελεί ή δύναται να αποτελέσει μια παρακαταθήκη για στενότερη αμυντική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει στο παρελθόν, ξέρω. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν να γίνονται σχήματα διμερών ή πολυμερών συνεργασιών εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας, αφού διαπιστωθεί η χρησιμότητά τους, να ενσωματώνονται και να μετατρέπονται σε κοινοτικό κεκτημένο. Με άλλα λόγια, σε πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Σέγγεν, η δημιουργία με άλλα λόγια του χώρου ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ξεκίνησε ως μια διακυβερνητική συνεργασία έξω από το πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, και κάποια στιγμή, όταν διαπιστώθηκε η χρησιμότητα και η αποδοχή του, ενσωματώθηκε, εγκολπώθηκε στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, έχουμε τέτοια σχήματα που μπορεί στο μέλλον να εξελιχθούν σε κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, μια πραγματικά πορεία προς μια ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία. Ξεκάθαρα όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο και αυτό δημιουργεί και συγκεκριμένες προκλήσεις για τα κράτη-μέλη. Ειδικά για τα κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, τα οποία κράτη-μέλη δέχονται ή βιώνουν συγκεκριμένες απειλές κατά της κρατικής τους κυριαρχίας ή προκλήσεις κατά της κρατικής τους κυριαρχίας. Δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε και να πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα ασφάλειας που έχουν τα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος-μέλος έχει τα δικά του
προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει με μια πληθώρα επιλογών, με μια βεντάλια επιλογών και δράσεων. Μέσα σε αυτή τη βεντάλια όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση. Προφανώς θα υπάρχει διάσταση του ΝΑΤΟ, προφανώς θα υπάρχει διάσταση των λοιπόν διμερών συμβάτων συνεργασίας που αναφέραμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτάει μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική και πρέπει να συνυπολογίζεται σε αυτό το ρεπερτόριο των επιλογών αντιμετώπισης κρίσεων ασφάλειας που όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνουν στον ένα ή στον άλλον βαθμό. Σε μικρότερο ή σε υψηλότερο βαθμό, όπως είναι.